Εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, γιατί εγώ ξέρω ότι παίρνοντας αυτά τα λεφτά τώρα, αν κλείσουμε μια συμφωνία, θα πάνε σε καταβολές προηγουμένων δόσεων. Για την πραγματική οικονομία δεν μένει τίποτα. Επομένως, μέχρι πού μπορεί να αντέξει αυτό το κράτος και χωρίς τη βοήθεια των κυρίων αυτών. Να κλείσει το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Δίπλα-δίπλα είναι με τις Αθήνας. Α, γίνει αυτό που είπε ο κ. Σφαρτσάκης. Για εγώ και Νικολόπουλε, δεν αντάρθετε με μία. Μέσα σε απόσταση 5 χιλιόμετρων. Να μας πει ο κ. Φίλιππας και γι' αυτό, εάν συμφωνεί και στη συγχώνευση Πανεπιστημίων. Μισό λεπτό. Πείτε μου, κύριε Φίλιππα, και στο τέλος του λόγου σας, καταλήξτε και σε μία απάντηση προς τον κύριο Φορτσάκη, αν συμφωνείτε στη συγχώνευση Πανεπιστημίων. Να πω πρώτα ότι ξεκινήσατε με πολύ σοβαρές παρατηρήσεις στο θέμα των εθνικών θεμάτων και στο θέμα το ακριβώς το πώς πρέπει να είμαστε ενωμένοι και μετά να έχουμε ψυχραιμία. Και είδα τώρα μια μεγάλη ένταση που δεν ναι, είναι. Ναι, υπήρξε μια ένταση, εντάξει. Όχι, δεν είναι εντάξει, γιατί αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά και εγώ να σας πω κάτι. Δεν μιλάω για αυτό, γιατί να πω εγώ όμως κάτι. Αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορούμε στα πολύ μικρά να συνεννοηθούμε. Δεν μπορώ να φράξω στόματα, αγαπητέ κύριε Καθηγητά. Δεν είπα για αυτό. Στις τηλεοπτικές εκπομπές δεν μπορεί να φράξει στόματα, ούτε στις ραδιοφωνικές. Γενικά. Και στον τύπο γενικότερα. Να πω και εγώ τη γνώμη λοιπόν σε αυτό, ότι πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τις επόμενες γενναίες, να μιλήσουμε για τα λάθη του παρελθόντος. Και τώρα σε αυτό το οποίο λέτε, πραγματικά νομίζω ότι και οι δύο πλευρές κάνουν λάθος. Δηλαδή και οι, όχι μόνο τώρα, και στα προηγούμενα χρόνια, οι δανειστές δεν κοιτάξανε το μακροπρόθεσμο ορίζοντα της οικονομίας και ούτε πιέσανε, ιδιαίτερα το 10, που είχαν τη δυνατότητα να γίνουν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Μα με συγχωρείτε, και εγώ διαβάζω ότι πήγαν στον κύριο Παπανδρέου ένα σωτήριο σχέδιο. Τον καλέσανε κάπου, είναι εξακριβωμένες πληροφορίες του κυρίου Μιχάλη Γνατίου, με τον οποίο μίλαγα το μεσημέρι. Τυχαίνει λόγω παλαιότητος μου στο επάγγελμα να γνωρίζω πάρα πολλούς και έγκριτους συναδέλφους. Μίλαγα μαζί του το μεσημέρι και διάβαζα και το βιβλίο του. Με αφορμή μάλιστα τη λήψη του βιβλίου του από τον εκδοτικό οίκο Λιβάνη, μίλησα μαζί του. Αυτό λέει αυτό το βιβλίο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ότι συναντήθηκαν ο κύριος Προβόπουλος με τον κύριο Παπακοσταντίνου, με τον κύριο Τρισέ και με τον κύριο Γιούνκερ και του δώσαν ένα σχέδιο διάσωσης της πατρίδος μας χωρίς μνημόνιο. Και μάλιστα ο Ντομινίκ Στροσκάν, όπου εκεί συνορεύει χρονικά η πρόταση του κυρίου Ντομινίκ Στροσκάν, η συμβουλή με τη σύλληψή του λίγο αργότερα, λόγω οι άνθρωποι έχουν πάθει, όπως λέει ο Σόμερσετ Μόμ, έχουν ανθρώπινες αδυναμίες, τι να κάνουμε, ξέρανε όλες οι υπηρεσίες της Ιφιλίου, της Γαλλίας, της Αμερικής, όλες, ότι ο Στροσκάν έχει μία δυναμία. Έχει έναν συνεχή πριαπισμό, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Στροσκάν παίρνει τον κύριο Παπανδρέου και λέει, κύριε Φίλιππα, ότι μη βάλεις στη χώρα σου, το λέει ο διοικητής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μη βάλεις τη χώρα σου σε πρόγραμμα δικό μας, θα την καταστρέψεις. Και βγαίνει ο κύριος Παπανδρέου, σκίζει το χαρτάκι που του δίνει ο Γιούνκερ με τον Τρισέ, για να λέμε και ορισμένα πράγματα, μυστική συνάντηση παρακαλώ, η οποία έγινε στο Λουξεμβούργο και για την οποία πήγαν εκεί ο κύριος Προβόπουλος με τον κύριο Παπακοσταντίνου, πλήρως επιβεβαιωμένοι από περισσότερες από τρεις πηγές. Την έχει επιβεβαιώσει και ο Παπακοσταντίνου τη συνάντηση αυτή, και βγαίνει τώρα ο Παπανδρέου και λέει στον Ιγνατίου, είσαι ψεύτης και πληρωμένος κονδυλοφόρος. Ναι. Αλλά για την ταμπακέρα δεν λέει τίποτα. Δεν αναφέρομαι στον Δούνο του. Εγώ είπα γενικά στους δανειστές. Ναι, αλλά οι δανειστές δεν ήρθαν ξαφνικά εδώ. Δεν αποβιβάστηκαν ξαφνικά. Θα κάναμε μια εξεταστική. Κύριε Νικολόπουλε, σας παρακαλώ. Μια εξεταστική. Κύριε Νικολόπουλε, μην πάμε στον Παπανδρέου τώρα. Τη Δευτέρα γίνεται νομίζω το βιβλίο παρουσίαση, οπότε θα το συζητήσουμε μετά. Αλλά να πω, το έχω στα χέρια μου. Οφείλω να σας πω ότι είναι απολύτως πιστοποιημένο και τεκμηριωμένο, διότι ακολουθεί, έχει επεξεργαστεί έγγραφα του State Department, του IMF, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εγώ ξέρω πώς δουλεύει ο Μιχάλης και δουλεύει με μια ομάδα επεξεργασίας αποχαρακτηρισμού απορρίτων εγγράφων. Δηλαδή, όταν περάσει η ημερομηνία, πάνε και τα αποχαρακτηρίζουν αμέσως. Τα βγάζουν από εμπιστευτικά. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε κάτι, μπορώ να απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λέμε το εξής, ότι θα έπρεπε και οι δανειστές, γενικά αυτοί που μας δανείσανε, δεν με ενδιαφέρει το Δούνο, το με ενδιαφέρει γενικά όλοι οι δανειστές, θα έπρεπε
να επιμείνουν σε μεταρρυθμίσεις για τη βιωσιμότητα της χώρας. Άρα λοιπόν το τρίπτυχο τι είναι? Είναι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μεταρρυθμίσεις δεν είναι τους κάνουμε χάρη. Είναι κάνουμε χάρη σε επόμενες γενιές, ώστε να γίνεται η χώρα μας πιο ανταγωνιστική σε ένα πολύ πολύπλοκο περιβάλλον, το οποίο τρέχει με τρομερές ταχύτητες. Άρα, αυτό το κομμάτι των μεταρρυθμίσεων δεν κάνουμε χάρη σε κανέναν. Κάνουμε χάρη στα παιδιά μας και στον εαυτό μας. Δεν έδωσαν, κύριε καθηγητά, οι μεταρρυθμίσεις. Κύριε Βολόπουλο, ένα δευτερόλεπτο να τελειώσω. Ναι, αλλά γιατί απαγορεύεται? Ναι, να τελειώσω, κύριε Βολόπουλο. Πρέπει να γίνει ανοιγμό. Πρέπει να. Κύριε Βολόπουλο, όχι, ο κύριο Φορτσάκη και ο κύριο Φίλιππας πρέπει να έχουν ένα ανοιγμό. Να λένε ότι θέλουν να μπουν οι άνθρωποι και εσείς μετά μπορείτε να απαντήσετε. Να το κάνουμε. Αλλά λογικά. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά. Συνεχίστε. Συνεχίστε, ναι, συνεχίστε. Θα απαντήσω κι εγώ. Συνεχίστε. Αυτή η κουβέντα που είπε ο κύριος Βαρουφάκης ήταν σωστή. Αλλά όμως δεν μπορεί την ίδια στιγμή να λες αυτό και την άλλη να βάζει, να βάζει 10.000 και να αυξάνει τη ΔΕΗ. Όλα αυτά άλλο τι λέει και άλλο τι κάνει. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις για να το καταλάβω εγώ? Μεταρρυθμίσεις είναι το σύνολο. Ναι. Είναι, ας πούμε, να κάνεις 3 πανεπιστήμια σε μια χώρα? Όχι. Τρεις εφημερίδες? Αλλά το κάναμε. Ναι, μισό λεπτό. Με το παιδί. Να κάνεις 4 νοσοκομεία. Για πείτε μου, ναι, πείτε μου κάτι. Μεταρρυθμίσεις είναι το σύνολο των δράσεων που θα πρέπει να λειτουργήσουν για την αύξηση παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Οπότε, μερικές περιπτώσεις, λοιπόν, χιλιάδες πράγματα. Φτηνή εργασία. Όχι, βέβαια. Να μπορώ να δώσω εγώ σαν να κάνω τρία εκατοστάρικα. Παιδιά, να δούμε αν μιλάμε. Αν με ρωτάτε και απαντάτε εσείς για μένα, δεν όχι, όχι, πείτε μου. Παρακαλώ πολύ να μου βαφτίζετε όμως τις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως, αφού δεν με αφήνετε. Πώς κάνουμε τι μεταρρυθμίσεις? Είπα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το σύνολο των δράσεων. Παράδειγμα, ένα αποτελεσματικό κράτος, οι θεσμοί. Είναι πολύ σοβαρό. Αν δηλαδή αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, υπάρχουν επενδύσεις στη Φτιότιδα 800 εκατομμυρίων, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι 8 δις. Και λιμνάζει από το 2010. Μπορείτε να ονοματίσετε? Ένα λεπτό. Γιατί θέλω να πάω στη Φτιότιδα. Δεν ξέρω τώρα, ποια είναι, μου το έχουν πει. Θέλω να μου πείτε, όχι, μα έχουν πει, όχι, κύριε καθηγητά, όταν λέμε 800 εκατομμύρια, μιλάμε για μεγάλη επένδυση. Και όταν λέμε για 8 δις, ποια είναι αυτή η επένδυση? Υπάρχει? Φυσικά υπάρχει. Από το 2010 είχα πάει στην Κύπρο σε ένα συνέδριο και μου λέει ένα καθηγητή, μου λέει, δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν την ξέρω και δεν το ασχολούμαι. Α, δεν έχει μπει σκαρτιά? Ναι, δεν έχει μπει. Α, τότε, τι είναι? Μα τι είναι, είναι η μεγαλύτερη επένδυση? Αυτή, είναι πρόταση για επένδυση. Δεν είναι καθόλου πρόταση. Έχουν αγοραστεί 35.000 στρέμματα. Να γίνουν είναι τι? Είναι ολοκληρωμένο σχέδιο. Τι, να γίνουν τι? Γιατί θα πάω εγώ στην Φτιότιδα να το ψάξω. Να, όχι, στη δεν χρειάζεται να το δεις, δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πρέπει να πω και εγώ στη μέσα να πάρω το σώσκονη. Μα γιατί, λοιπόν, χάσατε ότι για να γίνει το Κώστα Ναβαρίνο. Και αν υπάρχει 8 δις εκεί πέρα. Πόσα χρόνια αυτός ο άνθρωπος. Εκεί πάλεψε. Τώρα στην. Πάλεψε όμως. Ήταν κόντρα στη γραφειοκρατία. Και ως τώρα στην ψυχή του χρόνια. Το κράτος πρέπει να διευκολύνει. Ναι. Το κράτος υπάρχει για να διευκολύνει τους πολίτες. Δεν υπάρχει για να δυναστεύει τους πολίτες. Άρα αυτή η ιδέα που λέμε τώρα να κάνεις. Ταχύ ρυθμού κράτους. Μπράβο. Αποτελεσματικού κράτους. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, που να διευκολύνει τις επενδύσεις, κάνει καλό σε όλους μας. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα κύριε πολύ απλό. Όμως, όταν μας κόψανε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το οποίο ο αναπτυξιακός νόμος χρηματοδοτεί το. Συμφωνώ, συμφωνώ. Κοιτάξτε, είναι μεγάλη κουβέντα για να το πούμε. Με ρώτησε ο κύριος Τράγκας ένα παράδειγμα. Κύριε, εγώ να πω ένα παράδειγμα. Με 52% συνολική φορολόγηση. Μισό λεπτό, κύριε. Με 52% συνολική φορολόγηση επιμνημονίου. Προκαταβολές και τα λοιπά. Συν οι αρπαχτές που επιβάλλουν οι ξένοι στις τσέπες των Ελλήνων και η ρευστοποίηση των ιδιωτικών περιουσιών. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Έχετε δίκιο. Είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το σημαντικό. Το λέει και ο Ντάσιμ. Μεταρρύθμισης, χρέος και χρηματοδότηση. Διότι αυτή τη στιγμή είμαστε το τελευταίο 1,5 χρόνο χωρίς χρηματοδότηση. Αυτό επιβραδύνει προφανώς το ΑΕΠ, επιβραδύνει την ανάπτυξη. Άρα αυτό, ναι, αυτό πρέπει να πάει λοιπόν πακέτο. Εγώ λοιπόν πιστεύω, κύριε Τράγκα, ότι είχε μια τρομακτική ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας στην αρχή της. Όταν βγήκε, να πάει δεν να την κάνει... έχει πλέον, λέτε. Νομίζω όχι. Έχει εξαντλήσει πολύ μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο. Και εγώ γιατί πιστεύω ότι επειδή είναι αριστερός δεν τον γουστάρει η Ευρωκρατία? Να σας πω κάτι, επειδή παρατήρησα και αυτό που είπατε στην Κύπρο. Δεν γιατί πιστεύω ότι χρησιμοποιεί τη μέθοδο διάλυση τη ΕΔΑ που όταν πήρε 25% διαλύει και μετά. Κύριε Μοντσάκη, αν θέλετε καταθέστε το στην εκπομπή. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τράγκα. Καταθέστε το στην εκπομπή. Θυμόσαστε ότι στην Κύπρο το κούρεμα δεν έγινε επί αριστερή κυβέρνηση. Επιδεξία κυβέρνηση. Επιδεξία κυβέρνηση. Όχι.
Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Κύριε Φίλιππα. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω ότι είχε ένα. Κύριε Φίλιππα, αμφισβητείτε την αριστερά ιδεολογία του κύριου Τσίπρα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το είπε ο κύριο Φορτσάκη. Εγώ πρέπει να ταυτίζω με τον κύριο Φορτσάκη. Εγώ είπα το εξή, ότι είχε μια πολύ καλή ευκαιρία ο κύριο Τσίπρα. Γιατί την έχασε. Νομίζω ότι η καταστροφή. Αύριο το που πρωί γίνει... μπορεί να πάρει μια συμφωνία η οποία μπορεί να είναι δυσμενή και να παραμείνει πρωθυπουργό. Κύριε Τράγκα, οι αγορέ και η ζωή. Δεν περιμένουν. Όχι μόνο δεν περιμένουν, λειτουργούν με εμπιστοσύνη. Αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει, όπως πολύ σωστά είπατε, ακόμα και τον Ομπάμα. Δηλαδή, είχαμε κάποιους εν δυνάμει φίλους και αυτή τη στιγμή με την πορεία του χρόνου και με λάθος κινήσεις, εγώ έχω φανταστεί ακριβώς το σχέδιο που έχει πει ο κ. Βαρουφάκης στον κ. Τσίπρα, το οποίο δεν ισχύει τώρα. Δηλαδή, έχει να κάνει ακριβώς με την μόλυνση. Υπάρχει μια έννοια που λέγεται χρηματοοικονομική μόλυνση, το οποίο στο παρελθόν. Το 2010 ίσως ήταν επίκαιρο, σήμερα τελείως ήταν επίκαιρο. Έχει συμβεί στις διεθνείς αγορές, παράδειγμα στην κρίση του 97-98. Οπότε αυτό που δήλωσε εμένα, απογοητεύτηκα σήμερα με, τη δήλωση του, με την συνέντευξη του κ. Τσίπρα, διότι στην ουσία ήταν μια απειλή προς τους ξένους, ότι αν αυτή τη στιγμή δεν μου δώσετε τα λεφτά, εγώ θα διαλύσω εμέσως με την άρνησή μου. Μισό λεπτό. Την Ευρωζώνη. Κύριε καθηγητά, αυτό... επειδή εσείς είστε οικονομολόγος. Αυτό ενώ εγώ δεν είχε είμαι. Την άλλη εγώ οδό, όμως θέλω να σας πω είχε κάτι. Τη θετική οδό εγώ αισθάνομαι. Εγώ αισθάνομαι, κοιτάξτε να δείτε, γιατί έχω μισό αιώνα σε αυτή τη δουλειά και τα ψάχνω που και που. Είμαι και λίγο περίεργος άνθρωπος νοσηρός. Εγώ βλέπω στα καντράν τις τοποθετήσεις να έπονται διαφόρων δηλώσεων ξένων αξιωματούχων και Ελλήνων. Μου θυμίζει την περίοδο του 10. Δηλαδή, αναβοσβήνουν τα φώτα στα καντράν παντού στα χρηματιστήρια. Και αισθάνομαι, κύριε Φίλιππα, ότι και στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο και στη Wall Street και στην Αθήνα κάποια παιδιά που φυσικά δεν είναι ο, αν θέλετε, ο αψής, ας πούμε, και θα το πω έτσι, θα μου επιτρέψει Νίκο Φωνακλάς, κύριος Νικολόπουλος, κάποια άλλα παιδιά που είναι πιο αθόρυβα, που είναι πιο αυτά. Ναι, μωρέ, που γραμμάζουν, δεν έχουν περάσει από λαϊκά σχολεία, ναι, που ο κύριος Φατσάκης πέρασαν από τα κολέγια και μάθανε. Γίνεται μεγάλη κονόμα. Με λευκό κολάρο. Με το σύρσιμο. Μισό λεπτό. Με το σύρσιμο της Ελλάδος. Είναι εκείνα τα παιδιά. Μισό λεπτό. Με το σύρσιμο της Ελλάδος σε αυτή την στεγνότητα, την ξηρασία, νομίζω ότι κερδίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, παρακολουθώ, κάνει μια δήλωση εδώ η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι να πάει κοντά στους ξένους. Βγαίνει ο κύριος Σόιμπλε την άλλη μέρα, κάτι λέει, κατρακυλάνε διάφορες τιμές και παράγωγα κτλ. Στα καντράν, έτσι δεν είναι. Ναι, κοιτάξτε, το χρηματοδότημα. Βάλτε μια τελεία. Είναι, πρέπει είναι... οπωσδήποτε να πέσουν και κάποια φράγκα εδώ μέσα. Αλλιώς δεν θα μας κρατήσει κανένας για τα φώτα κτλ. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα. Είναι μια εποχή που διατυπώνονται και απόψεις, οι οποίες, ξέρετε, βγαίνουν και από την εκτίμηση του καθενός για αυτά που βλέπει. Κύριε Τράγκα, δεν λέμε όμως ότι η οικονομία στο μεταξύ πέθανε. Ότι είναι νεκρή. Εντάξει, δεν θέλουμε τίποτα να την κυδέψουμε, κύριε Φορτσάκη. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, επειδή εγώ είμαι και δημοσιογράφος, αλλά και άνθρωπος της αγοράς. Είμαι και δημοσιογράφος και άνθρωπος της αγοράς. Δεν θέλω να την κυδέψω. Κύριε Πρίτανη, παράκληση θερμή. Κύριε Πρίτανη, με όλο το σεβασμό που σας έχω, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος της αγοράς και δημοσιογράφος 50 χρόνια, δεν θέλω να την κυδέψω ακόμα. Θέλω να την κλαίω. Μακάρι. Να την κλαίω. Να είναι, ας πούμε, στον τεχνητό πνευμοθώρακα και να σωστό, λέω σωστό. Θα ξυπνήσει. Θα πετάξει στον τεχνητό πνευμοθώρακα, θα ανασάνει και κύριε θα γίνει στον διάδρομο. Κύριε καθηγητά, πάντως ότι έχουν συνειδητοποιήσει και τα δύο μέρη και οι δύο πλευρές ότι δεν θα είναι ένας ο χαμένος αν δεν κάνουμε συμφωνία. Αλλά θα ρωτήσω μισό λεπτό. Πάμε διαφημίσεις, παρακαλώ, κυρία Πλατάνου, σας ευχαριστώ.